Και πάμε στον Δημήτρη Πατσιογιώργο, ένα νεαρό τερματοφύλακα, αλλά φέρελπη, που αγωνίζεται κάτω από τα goalpost για λογισμό της ΑΕΛ. Κάνατε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα με στην Παναχαϊκή. Σήμερα όμως, τι δεν πήγε καλά για την ομάδα σου? Ήμασταν άτυχοι, θεωρώ. Κομβικό σημείο το πέναλτι που έχασε ο Μπόγιο. Θεωρώ ότι άμα έμπαινε σε εκείνο το σημείο το πέναλτι, θα κερδίζαμε το μάτς. Δεν νομίζω να το χάναμε. Κάναμε σχεδόν ό,τι μας είπε ο προπονητής, πιέσαμε τον αντίπαλο. Σταθήκαμε άτυχοι σε μία φάση στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε παρά να συνεχίσουμε και όπου βγει, μέχρι το τέλος. Θα ρωτήσω κάτι, αν και εσύ είσαι θεωρητικά στατικός, είσαι τερματοφύλακας και έκανες μια πολύ καλή επέμβαση για να κρατήσεις έστω το 1-0. Μήπως και οι συμπαίκτες σου κάνουν κάτι καλύτερο? Είχαν άγχος οι συμπαίκτες σου, διότι είδαμε προς το τέλος κάποιο άναρχο τρόπο της ΑΕΛ για να διεκδικήσει την νίκη στην επίθεση. Νομίζω άγχος σίγουρα υπήρχε, πίεση. Νομίζω ότι στο τέλος ρισκάραμε. Αυτό ήταν το αυτονόητο να κάνουμε. Να ρισκάρουμε για να ισοφαρίσουμε και γιατί όχι να κερδίσουμε και στο τέλος. Εντάξει, από εδώ και πέρα. Συνεχίζουμε, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος και όπου βγει. Καλή τύχη, καλή συνέχεια και σε σένα.